Την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου ξεκινάει η εβδομάδα δωρεάν εξετάσεων για τους ασθενείς. Οι νοσοκομιακοί γιατροί του Ρεθύμνου συμμετέχουν μαζικά στην πανελλαδική κινητοποίηση που σκοπό και στόχο έχει να δώσει ένα τέλος στην εμπορευματοποίηση της υγείας. Δεν πρόκειται να παραμείνουμε θεατές στη σφαγή των κοινωνικών δικαιωμάτων, με βασικότερο τη δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση κάθε ανθρώπου που έχει ανάγκη στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα έχει ανάγκη από εθνικό σύστημα υγείας δημόσιο, δωρεάν, ποιοτικό και με ισότιμη πρόσβαση σε όλους. Οι γιατροί του νοσοκομείου αρνούνται την επιβολή εισπρακτικού μηχανισμού στις δημόσιες μονάδες υγείας. Οι εξετάσεις τόσο στο τμήμα επειγόντων περιστατικών όσο και στα εξωτερικά ιατρία θα γίνονται χωρίς να καταβάλουν οι ασθενείς τα 3 ευρώ που είναι σήμερα η τιμή του εισιτηρίου. Είναι αντίθετη με την εμπορευματοποίηση της υγείας και την ιδιωτικοποίηση της περιουσίας του δημοσίου. Καλούν τους πολίτες να μην πληρώσουν το εισιτήριο της ντροπής και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της εβδομάδας στην βιβλιοθήκη του νοσοκομείου κάθε απόγευμα στις 7 μετά μεσημβρίας. Οι νοσοκομιακοί γιατροί μάλιστα προτρέπουν τους πολίτες να αρνηθούν να καταβάλουν αντίτιμο σε περίπτωση που του ζητηθεί στη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ το ιατρικό προσωπικό προχωρά παράλληλα σε σειρά πολιτιστικών δράσεων με κύριο μήνυμα την ανάγκη για δημόσια υγεία. Δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθεί το δικαίωμα στη δημόσια δωρεάν υγεία. Το βασικό ζήτημα για μας είναι να μην πληρώνει ο κόσμος το εισιτήριο, το οποίο είναι συμβολικό μεν τώρα. Ακούγονται βέβαια πάρα πολλά σενάρια. Ακούσαμε μέχρι ότι μπορεί να φτάσει στο ύψος των 10 και των 15 ευρώ.